Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, στο Maria's Greek Food Channel. Τι κάνετε? Ελπίζω να είστε όλοι χαρούμενοι και ωρεξάτοι για μαγειρική. Τι λέτε, ξεκινάμε? Νηστίσιμα ρολάκια με ελιές και πράσινη και κόκκινη πιπεριά. Μία εύκολη και οικονομική συνταγή που θα σας χαρίσει αφράτα, νηστίσιμα και υγιεινά ρολάκια, τόσο νόστιμα και γευστικά, σαν πίτσα. Πάμε να δούμε πρώτα τα υλικά. Θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 300 ml γάλα αμυγδάλου, 50 ml ηλιέλαιο, ένα φακελάκι ξηρή μαγιά, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, μισό κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, 60 γραμμάρια Vitam Soft, μία κόκκινη και μία πράσινη πιπεριά και πράσινες και μαύρες ελιές. Ας ξεκινήσουμε. Έχω ζεστάνει λίγο το γάλα να είναι χλιαρό, ρίχνω μέσα τη μαγιά και τη ζάχαρη και ανακατεύω να διαλυθούν. Σκεπάζω το κανατάκι μου με μευράνη και το αφήνω στην άκρη μέχρι να ενεργοποιηθεί η μαγιά. Τώρα σε ένα μπολ κοσκινίζω το αλεύρι. Ρίχνω μέσα το αλάτι και ανακατεύω. Ανοίγω στο κέντρο μία λακκουβίτσα. Προσθέτω το ηλιέλαιο. Ρίχνω και την ενεργοποιημένη μαγιά. Ανακατεύω λίγο με μία ξύλινη κουτάλα. Και στη συνέχεια ζυμώνω με το χέρι. Κοιτάξτε πόσο τέλεια γίνεται η ζύμη. Η αναλογία των υλικών είναι ιδανική. Δεν χρειάστηκε να προσθέσω καθόλου γάλα ή αλεύρι. Όπως βλέπετε, έχει ξεκολλήσει από τα τυχώματα, είναι εύκλαστη και δεν κολλάει στα χέρια. Τώρα τη σκεπάζω με μευράνη ή πετσέτα και την αφήνω να ξεκουραστεί. Σε αυτό το διάστημα εγώ θα κόψω σε μικρά κυβάκια την πιπεριά φλωρίνης, την πράσινη πιπεριά. Και στη συνέχεια θα αφαιρέσω από τις ελιές τα κουκούτσια και θα τις κόψω σε κομματάκια.
έτοιμα τα υλικά για τη γέμιση. Οι πράσινες ελιές που χρησιμοποίησα είναι χαρακτές και σας έχω δείξει πώς να τις κάνετε σε προηγούμενο βίντεο. Έχουν υπέροχο χρώμα, είναι σκληρές, δεν έχουν μαλακώσει καθόλου και δεν είναι καθόλου αλμυρές. Θα σας αφήσω το link στην περιγραφή. Αξίζει να δείτε το βίντεο. Λοιπόν, τώρα η ζύμη μου είναι έτοιμη. Την αδειάζω στο μπάγκο εργασίας και την ανοίγω σε ένα μεγάλο φύλλο. Δεν θα δυσκολευτείτε ιδιαίτερα, η ζύμη είναι τόσο εύπλαστη που μπορείτε να την ανοίξετε και με τα χέρια. Αν χρειαστεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πλάστη για να δώσετε το σχήμα που θέλετε. Το φύλλο μου δεν είναι λεπτό και έχει διαστάσεις 60 επί 50 cm. Τώρα θα λείψω με τα χέρια μου όλη την επιφάνειά του με το Vitam Soft που έχω αφήσει σε θερμοκρασία δωματίου. Στη συνέχεια, απλώνω τα υλικά μου. Την πιπέρια φλωρίνης. Την πράσινη πιπέρια. Τις μαύρες ελίτσες και τέλος τις πράσινες. Εσείς αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε και νηστίσιμο τυρί. Και τώρα αρχίζω να ρολάρω το φύλλο χωρίς να το σφίγγω. Τέλος, τσιμπάω με τα δάχτυλά μου το ένωμα για να κλείσει καλά. Και κόβω το ρολό σε φέτες. Ανά δύο δάκτυλα. Την κάθε φέτα την πιέζω λίγο με την παλάμη μου και την βάζω σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί.
Από τη συγκεκριμένη ζύμη έχω βγάλει 20 ρολάκια. Έτοιμα! Τώρα θα τα σκεπάσω με μία πετσέτα και θα τα αφήσω λίγο να ξεκουραστούν και να φουσκώσουν. Σε αυτό το διάστημα, εγώ ρίχνω σε ένα μπολ 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 2 κουταλιές της σούπας γάλα αμυγδάλου και τα ανακατεύω. Τα ρολάκια μου έχουν φουσκώσει, φαίνονται πολύ όμορφα και τώρα θα τα λείψω με το μείγμα που έχω ετοιμάσει. Τα ψήνω στον αέρα στους 190 βαθμούς μέχρι να ροδοκοκκινήσουν. Περίπου 30 λεπτά, ανάλογα το φούρνο. Ορίστε! Έτοιμα, ροδοκόκκινα και από τις δύο πλευρές. Και το σπίτι μοσκοβολάει σαν να κάναμε πίτσα. Φυσικά μπορείτε να δώσετε στα ρολάκια και γλυκιά γεύση, βάζοντας ταφίδες, ταχίνι, μέλι και άλλα. Μπορείτε επίσης να τα κάνετε και αρτίσιμα, βάζοντας αλατικά και κίτρινο τυρί. Καλή επιτυχία! Δοκιμάστε αυτή τη συνταγή που μόλις είδατε. Πιστεύω ότι θα σας αρέσει. Μοιραστείτε την με τους φίλους σας και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι. Εύχομαι να έχετε υγεία και να χαμογελάτε. Γεια σας!